Γεια χαρά. Έλα. Εμπρός. Πάμε. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Εγώ Γιώργο. Ναι. Έλα να σου πω, είσαι πολύ βαρύ μάγκας, να σου πω κι εγώ μια γνώμη που ξέρω. Για λέγε. Λοιπόν, η Εθνική Ελλάδος και οι συλλόγοι της Ελλάδος να μην αγωνίζονται εκτός. Είναι οριστήριο. Δεν είναι συλλογή, είναι συλλογή. Συλλογή αντικειμένων. Ναι. Για λέγε λοιπόν. Είναι ουρητήριο η απόλαυση το ποδόσφαιρο αυτό. Ρε Ζηλίκη, δεν είναι εγώ. Αντί να πέσουν με τον Άγιο Στέφανο, με τον Άγιο Μαρίνο, με τη Μάλτα. Εκεί τους κάνουν καλά αυτούς. Μπα. Ούτε αυτούς. Μπα. Ω, καήκαμε Γιώργο. Ούτε αυτούς ρε Γιώργο. Ούτε αυτούς. Τι διάλογο θα παίξουν τότε με την Παναχαϊκή. Κάηκα. Παναχαϊκή ο Μαθαρά. Ο Μαθαρά λοιπόν. Δεν το διαλύω το καφενεδάκι. Να κάνουμε κάτι άλλο. Κάνα πανηγύρι Γιώργο μου. Τι βλέπεις σήμερα λοιπόν. Γιώργο μου στο προπό το παίζω 1-2. Παίζεις και προπό. Παίζω Γιώργο μου παραδοσιακό. Προπό ή στοίχημα. Προπό Γιώργο. Το παλιό το προπό. Παίζεις ακόμα. Υπάρχει άτομο να παίζει προπό ακόμα. Εγώ παίζω Γιώργο. Δεν ξέρω άλλη. Παίζεις τίποτα άλλο. Όχι. Όχι. Και κάνα τζόκερ Γιώργο. Και κάνα προπό γκολ. Σε ευχαριστώ πολύ, ε. Χάρηκα που σ' άκουσα, Γιώργο. Γεια χαρά, φίλε. Να είσαι καλά, λέμε. Γεια χαρά. Γεια. Έλα. Καλησπέρα, Γιώργο Οικονομάκος. Καλώς τον, ναι. Σε ευχαριστώ πολύ που μοιράστηκες χθες τη συλλήψη μου μαζί μου. Πέρασε. Πέρασε, ναι. Κοιμήθηκα καλά. Τώρα είσαι ντούρος. Είμαι ντούρος, αλλά υπάρχει η συλλήψη μέσα μου. Μάλιστα. Τι να κάνει, δυστυχώς. Ο Θεός είναι μεγάλος. Ήθελα να πω χτες και έγινε το γεγονός ότι η Ελλάδα-Ιταλία είχα προβλέψει, δεν ξέρω αν ήταν στη δικιά σου την εκπομπή ή αν ήταν σε άλλη, είχα πει ότι θα χάσουμε 1-2-0. Τελικά χάσαμε 3-0. Μάλιστα. Και όταν μου είπε, δεν ήσουν εσύ, ήταν άλλο σταθμός. Και όταν μου είπανε ότι η Ιταλία δεν είναι αυτή που ήταν, εάν λέω ήταν αυτή που ήταν, θα χάναμε 5-0. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν έχουμε ποδόσφαιρο, Γιώργο. Σήμερα τι λες. Ποιος παίζει σήμερα, ενημέρωσε με. Με την Αρμενία παίζουμε. Θα κερδίσουμε. Βέβαια. Την Αρμενία θα την κερδίσουμε, αλλά την Ιταλία δεν μπορούμε να την κερδίσουμε. Το Χιαρινίκη. Ποιος. Τίποτα. Σε ευχαριστώ πολύ, κύριε Κονομάκο. Ποιος είπες, το ξέρει. Η Νίκη. Θα νικήσουμε, ρε. Αυτό λέω, το Χιαρινίκη. Θα κερδίσουμε. Το ξέρει. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Για καλά, έλα. Ναι. Πάμε. Εγώ είμαι. Ναι. Καλησπέρα, τι κάνετε. Καλησπέρα. Ήθελα έτσι να εκφέρω μια διαφορετική άποψη εγώ λιγάκι. Πάμε. Και σε αντίθεση με κάποια πράγματα που λέτε. Σας ακούω πολλές φορές που λέτε ότι για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Ενώ στην ουσία ασχολείστε με το ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι. Αυτή είναι η δουλειά σας. Εντάξει, και ασχολείστε. Εδώ παράλληλα, λέτε πέρα από τα άσχημα που λέτε για τους Έλληνες παίκτες, λέτε και κάποια καλά, ας πούμε, για κάποιες ερασιτεχνικές κατηγορίες. Δηλαδή, αν να βάλουμε τους παίκτες που λέτε, ας πούμε, από Πετράλωνα, από Αστέρα Βάρης που έπαιζα εγώ, Κερατέα Κουβαρά στην Εθνική. Εκεί τους ανεβάζετε αυτούς. Εκεί πάμε ψανά. Ναι, αλλά εσείς λέτε όμως ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Μανολάς δεν κάνει, ο Παπασταδόπουλος. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, κάπου έρχεται σε αντίφαση αυτό που λέτε. Μία δεν τους πάτε. Όχι. Και μάλιστα σε βαθμό μπορώ να πω ότι έχετε λίγο. Πώς να το πω τώρα. Δεν σας έχω βέβαια και άνθρωπο, αλλά δείχνετε έτσι ένα μίσος. Ναι. Άκου λοιπόν για να σου πει. Δεν είπαμε ότι είναι Μαραντόνα και Πελέ όλοι, όχι βέβαια. Για να σου πει η απορία, θα μου παρακαλώ. Όταν μιλάω για Μανδελά και Παπασταθόπουλο, δεν απευθύνουμε σε αυτούς. Απευθύνουμε σε κάποιους δημοσιογράφους που τους έχουν κάνει Μπεκεμπάουερ. Όχι, εγώ τους αφήνω έξω αυτούς. Ο καθένας έχει την κρίση του, καταλαβαίνω. Άκουσε με λοιπόν να ρωτήσω. Τους έχουν πολύ υπερτιμημένους. Δεν σας ακούω καθαρά, δεν σας ακούω. Τους έχουν, λέω, πολύ υπερτιμημένους. Γράφουν κολακευτικά λόγια για αυτούς ότι είναι από τα καλύτερα σέντερμπακ της γης. Ναι, αλλά απ' την άλλη όμως. Αυτό συλλητεύω. Εντάξει. Καταλαβες. Εγώ σας το λέω αυτό γιατί σ' ακούω έτσι μερικές φορές και βγάζετε έτσι πια σαν μια εμπάθεια, πώς να το πω. Και όχι τι να βγάλω, συμπάθεια. Εντάξει. Κάπου και αυτοί οι ορισμένοι παίκτες που τους έχουν πάρει, δηλαδή κάποιες ομάδες, δεν ρίξαν έτσι τα λεφτά τους. Καταλάβατε. Ναι. Τέλος πάντων, ευχαριστώ για τον χρόνο. Έγινε, φίλε. Για χαρά, φίλε. Για χαρά. Έλα. Γεια σου, Γιώργη. Γεια. Έλα. Θέλω να αποκωδικοποιήσουμε λίγο το μεταγραφικό σχεδιασμό της ΑΕΚ όπως το βλέπω να υλοποιείται. Ναι.
πρώτο θέμα θεωρώ ότι έχουν πάρει απόφαση. Έχουν καταλάβει ότι πρέπει να γκρεμίσουν κάποιες σταθερές στην ομάδα. Δηλαδή, αυτό που το δείχνει η κίνηση όταν έχεις δεξί μπακ, μάλιστα έχεις δύο και πας και παίρνεις δεξί μπακ, ή όταν έχεις δύο δεκάρια και πας να πάρεις δεκάρι, πάει να πει ότι δεν αποτελεί στρατηγική επιλογή της διοίκησης ο Μάνταλος ή ο Μπακάκης, ότι εκεί πάνω θα στηριχτώ και αυτός είναι ο κορμός μου. Αυτό είναι λίγο φαϊνότερο. Το δεύτερο είναι ότι θέλουν να στηρίξουν τον προπονητή τους, όμως θέλουν να το κάνουν με το μικρότερο δυνατό κόστος. Δηλαδή, και είναι και λογικό. Αν θυμάσαι ο Στραματσόνη όταν έκανε τις 20 μεταγραφές σε δύο μεταγραφικές περιόδους του Παναθηναϊκού. Και έβαλε τον Αλαφούζο μέσα σε όλο κάτσα, σε όλο καμπίκια. Δεν τους αγόρασε όλους τους παίχτες. Πολλοί ήταν και ελεύθεροι. Κάποιους αγόρασε. Τα λεφτά που βάρναν τον Παναθηναϊκό δεν ήταν τα λεφτά των αγορών. Ήταν τα λεφτά των συμβολέων που δεσμευόντουσαν με τριετή και τετραετή συμβόλαια. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν ο Μελισανίδης σου λέει: εγώ θα σε στηρίξω. Φέρω τον Αδανικό για ένα χρόνο να το δούμε. Και άμα είναι καλός και είσαι και εσύ εδώ του χρόνου. Το κατάλαβα. Εδώ είμαστε. Αυτό προς να ληφθεί παρεξήγηση που νομίζουν κάποιοι αγκτζίδες ότι θα έχει πρόβλημα η Άκη να δώσει ένα εκατομμύριο να πάρει ένα παίχτη. Δεν θα έχει πρόβλημα να δώσει ένα εκατομμύριο. Πέντε θα έχει. Ένα δεν θα έχει. Όμως αναλαμβάνεις το ρίσκο και του ενός εκατομμυρίου. Γιατί αυτό που αγοράζει σήμερα ένα, αν δεν σου πετύχει, αύριο μπορεί να το πλήξει 500. Αναλαμβάνεις το ρίσκο του να έχεις έναν Μωράν για 3 χρόνια και να μην ξέρεις τι να τον κάνεις. Αυτό λοιπόν θέλει να γλιτώσει το ρίσκο. Γλίτωσε το ρίσκο του Άλεφ. Σωστό. Σωστό. Ή του Μπογιέ. Έτσι δεν είναι. Πολύ περισσότερο του Άλεφ. Ο Μπογιέ ήταν μια ερμαφρόνητη κατάσταση. Ναι. Ο Μπογιέ δεν θα μου κάνει έκπληξη αργότερα και σε άλλη ομάδα να πιάσει. Ναι. Γιατί μπάλα ξέρει. Είναι θέμα προσαρμογής, είναι θέμα εμπιστοσύνη στον εαυτό του, είναι θέμα να σταματήσει να είναι τσαπατσούλης και να τελειώνει τις φάσεις σωστά. Είναι άλλο θέμα. Αλλά μπάλα ξέρει. Τώρα, αν λοιπόν θα καταφέρει να τους έχει νωρίς, γιατί όταν θες να αλλάξεις τρόπο παιχνιδιού, πρέπει και να πάρεις και να διώξεις και να θα αλλάξουν λίγο τα αποδυτήρια, θα γίνουν λίγο μούτι. Είναι λίγο δύσκολο να διώξεις 6-7 παίχτες. Θα πρέπει να τους έχει νωρίς. Από την πείρα τη δικιά μου που ασχολούμαι με ομάδες, το πρώτο που πρέπει να κάνει μια ομάδα, ξέρεις ποιο είναι, θα πω πάλι τη λέξη, δεν την πω χιδέα για να παρεξηγηθώ, αλλά θα την πω εκφραστικά. Να μεταδώσεις κάβλα στους παίκτες και γενικά σε όλη την ομάδα για ψηλό στόχο. Σωστό. Είναι το νούμερο ένα που πρέπει να πετύχει μια διοίκηση. Και να σου πω. Μα τα χρήματα τα ξέρουν από πριν τι θα πάρουν. Έτσι. Το θέμα είναι το κίνητρο το παραπέρα. Έτσι. Είναι αυτό που λέμε το τι κρύβει μπάλα μέσα. Ναι, η δόξα στον ποδοσφαιριστή μπορεί να τον κάνει να αισθανθεί ότι εκείνη τη στιγμή δεν παίρνει 500, παίρνει ένα. Ότι τον πιστεύουν, ότι το έχει, ότι μπορεί, ότι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μην ξεχνάμε ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που κυριαρχεί η ψυχολογία. Και η ψυχολογία κυριαρχεί επειδή δεν είναι μόνο δικιά σου και την καθορίζει. Μπορεί να σε επηρεάσει η ψυχολογία του συμπαίκτη σου μέσα στο γήπεδο. Ή του προπονητή σου. Ή του κόσμου. Ή του κόσμου. Αυτό λοιπόν είναι πολύ βασικό που λες. Αλλά και την ψυχολογία του κόσμου τη φτιάνει ο παίκτη. Είναι αλήθεια. Ακριβώς. Είναι αμοιβαία. Είναι σπάνιες περιπτώσεις που μια ομάδα δεν μπορεί να τη φτιάξει, παρόλα αυτά ο κόσμος εκεί έχει επιμονή. Είναι σπάνια όμως αυτά τα. Ο κόσμος θα δείξει επιμονή, ξέρεις πότε. Όταν ξέρει ότι αυτή η ομάδα μπορεί. Ναι, ή όταν έχει δει μπάλα αλλά δεν έχει δει αποτέλεσμα. Ακριβώς, αυτό λέω. Γιατί σου λέει, πες μου ρε παιδάκι μου, κρίμα είναι, θα έρθει. Δεν μπορεί να έχω 5 δοκάρια και να χάνω. Δώσ' του λίγο χρόνο. Τώρα να δούμε. Γιατί έχουν πάρει απόφαση το Λιβάη για να τον χρησιμοποιούν ως φόρο. Έχει πολύ μεγάλο ρυθματικό τι ΑΕΚ θα δούμε του χρόνου. Και ερωτηματικό είναι πώς θα φερθεί ο Λιβάη σαν χαρακτήρα, σαν νοοτροπία. Γιατί μπαλαξέρει. Είναι γνωστό αυτό. Μπαλαξέρει, ναι. Το θέμα είναι η νοοτροπία του, ο χαρακτήρας του, η διάθεσή του. Αυτό είναι το θέμα όλο. Για μένα σου λέω το μεγαλύτερο ερωτηματικό παραμένει η διαχείριση των προσωπικότητων μέσα στα αποδυτήρια επειδή οι αλλαγές είναι ρυθμικές που γίνονται φέτος. Σε ευχαριστώ πολύ, δε.
Να σε καλά, για καλά. Απόψε λοιπόν η Ελλάδα με την Αρμενία, δεύτερο συνεχόμενο μάτς. Από το ρεπορτάζ που έχει γίνει, κάποιες αλλαγές θα γίνουν στην ενδεκάδα. Είναι πολύ πιθανό να παίξει ο Μανολάς και να παίξει ο Σιώβας δίπλα από τον Παπασταθόπουλο. Να ξεκινήσει λίγο ο Μαδίας. Μα αυτό είναι παράξενο πράγμα. Και αριστερά να ξεκινήσει ο Μαντάλος. Υπάρχει μια πιθανότητα. Θα δούμε το βράδυ. Έλα! Στα ποδόσφαιρα που είδαμε και σε εθνικές και Champions League και Europa League, οι τερματοφυλάκες που είναι τερματοφυλάκες, δεν μπορεί να είναι τερματοφυλάκα στην άλλη να είναι παλτό, φάγανε αστεία γκολ όταν ήταν διεκδικήσιμη η μπάλα από προβολή ή από οτιδήποτε. Εκεί το 10ο δευτερόλεπτου αδρανεί ο τερματοφύλακας και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και ένα άλλο ήθελα να σου πω, αλλά το σκεφτόμουν για πλάκα, αλλά πρέπει να είναι αληθινό. Η εθνική πάει, έχει πάει κατά διαόλου από όταν τις αλλάξανε τις φανέλες και τη σημαία. Αυτό που έχουν για σημαία δεν έχει καμία σχέση με τη σημαία. Αυτό είναι κομίθης. Αυτό είναι ένας κομίθης που πέφτει. Αν δεν ζωτιώσουν τη σημαία και να είναι η σημαία η ελληνική, τους έχουν κάνει βουτού αυτοί που φτιάχνουν τις φανέλες. Να τα ακούσει όποιος ακούει, να πάρει τηλέφωνο του Αναστασιάδη και να του το πει. Να φροντίσει να αλλάξουν τις φανέλες και να φτιάξουν τη σημαία, να πούμε. Και θα δεις, η εθνική θα πετάει. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σου πω. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Για καλά. Έλα. Γιώργο. Ναι. Μ' αρέσει που εχθές έλεγε για τη λέξη επίλεξε. Το σωστό είναι επίλεξε και όχι επέλεξε. Ναι. Και μετά από λίγο ξεχάστηκε και λες. Είπα, επέλεξε. Ναι. Δάσκαλε, που είδες. Ναι. Είναι ορισμένες λέξεις που ακούγονται, μπορεί να μην είναι σωστές, αλλά ακουστικά κολλάνε πιο πολύ. Όχι, από και από συνήθεια. Ναι. Για λέγε. Λοιπόν, εγώ ένα έχω να σου πω. Χωρίς τον αρχηγό η εθνική, εάν δεν τον ξαναφωνάξουνε, δεν πάει πουθενά. Όνομα αυτού, Τσιόλης. Ναι. Έλειψε ο Τσιόλης, τελείωσε. Πού είναι αυτός, εξαφανίστηκε, πώς έτσι. Περιμέναμε να έρθει ένας προπονητής, σαν τον οι καλοί προπονητές, καλοί, εντός εισαγωγικών. Το χρησιμοποιούσανε, έρχεται τώρα ο Αναστασιάδης, ο οποίος θεωρητικά λέμε τώρα ότι δεν είναι καλός προπονητής. Άφαντος ο Τσιόλης. Για τον Μπάργα, οι Ιταλοί είπαν ότι ο καλύτερος παίκτης εχθές στο παιχνίδι ήταν ο Μπάργας. Ήταν ο μόνος παίκτης που έπεσε στη θέση του, οι όλοι οι άλλοι δεν μέσα στη θέση του. Και έσωσε 4 βέβαια γκολ. Δεν ξέρω αν τα είδες. Είδα, πώς δεν είδα. Έτσι. Και κατά τα άλλα βγήκαμε και λέμε τώρα για τους τερματοφύλακες, ότι αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα ποιος να έχει υπομονή να καθίσει από περιέργεια μόνο, να καθίσει να δει την ομάδα, περιέργεια καθίσουμε. Εντάξει, γιατί... 10 η ώρα είναι αργά, είναι θα το δούμε. Ναι. Εσύ θα το δεις αυτό βέβαια. Βέβαια. Πώς θα μιλήσουμε αύριο, δε. Έγινε. Λοιπόν, έλα, γεια. Για χαρά φίλε, για χαρά. Έλα. Έλα ρε φίλε, καλησπέρα. Καλώς τον. Πρώτα απ' όλα θέλω να καλωσορίσω τους νέους μπλόκερς στο Γεωργίου Κλαμπ και ειδικά τις κυρίες, την κυρία Καμπαρδόνη, την κυρία Καμενίδη. Μάτσο οι κυρίες. Και την κυρία ή τον κύριο Extra Extra Large, η οποία έδωσαν στο site ένα αρώμα έντονα γυναίκας. Κορίτσα, καλωσορίσατε. Και όλα τα καινούργια παιδιά, τον τρελογιατρό. Θα μιλάς για Αλ Πατσίνο. Το Ριβελπούλια, ναι, όλα τα καινούργια παιδιά καλωσορίσανε στο site. Θέλω να πω κάτι, Γιώργο. Πολλοί λένε για τους ξένους παίκτες στις εθνικές ομάδες. Μα οι κοινωνίες σήμερα σε παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον είναι πολυπολιτισμικές, είναι ομογενοποιημένες. Η ίδια η FIFA προωθεί με τον Ράσισμ που λέει τους ξένους παίκτες, τους naturalizés στις εθνικές ομάδες. Σωστό. Έτσι. Σωστό. Όπως ομογενοποιούνται οι κοινωνίες, έτσι ομογενοποιούνται και οι εθνικές ομάδες. Και θέλω να πω κάτι για το Σαββίδη που λες ότι έχει βάλει τον Αναστασιάδη και έχεις απόλυτο δίκιο. Ο τρελογιατρός γράφει ένα πάρα πολύ καλό άρθρο στο site για τη ΣΕΚΑ που αγόρασε ο Σαββίδης. Να συμπληρώσω ό,τι λέει είναι αλήθεια. Έτσι, να συμπληρώσω ότι η ΣΕΚΑ είχε πάει για 500 εκατομμύρια, ο Σαββίδης την αγόρασε 5 εκατομμύρια. Ρίξε 30 εκατομμύρια και έκανε δύο καινούριες γραμμές παραγωγής τσιγάρων κασετίνα
και έβγαλε και ένα καινούριο φίλτρο. Την έκανε από ζημιογόνα κερδοφόρα και μετά είχε πάλι μια κάμψη. Την πούλησε στην Τζαπανή στον Μπάκο μαζί με τη δική του τη μητρική από τη Ρωσία. Την Τονκόι τον Μπάκο. 1.600 εκατομμύρια. Πρόσεξε τώρα, στη δουλειά που κάνει ο Σαββίδης με τους Ιαπωνέζους, οι Ιαπωνέζοι ο βασικός μέτοχος είναι το εθνικό κράτος της Ιαπωνίας. Πόσο Σαββίδης κλείνει μια διακρατική σχέση. Όταν λες εθνικό κράτος της Ιαπωνίας, το λες ο βασιλιά. Είναι, όχι, το Ιαπωνέζικο δημόσιο. Μάλιστα. Έτσι, πρόσεξε τώρα. Πόσο Σαββίδης, τι ισχύει τρομερή πρέπει να έχει ο Σαββίδης για να κάνει μια διακρατική συμφωνία και γιατί οι Ιαπωνέζοι παίρνουν το 4% της αγοράς καπνού στη Ρωσία. Αν πεις ότι η Ρωσία έχει 250 εκατομμύρια, δηλαδή έχει 10 εκατομμύρια πελάτες αυτόματα. Η Τζαπάνη στον Μπάκο, η οποία έχει πάρει και τη ΣΕΚΑΠ. Μέσα στη συμφωνία είναι και το χάσμα των 38 εκατομμυρίων του προστίμου. Σε συμφωνία Σαββίδη, Ιαπωνέζους και του ελληνικού δημοσίου. Τι θέλω να πω, ότι ο Σαββίδης για να κάνει τέτοια συμφωνία είναι πανίσχυρος στη Ρωσία. Έτσι. Και γιατί κάνει αυτή τη συμφωνία, τι κερδίζει η Ρωσία. Η Ιαπωνία πριν από 2 χρόνια έπαιρνε πετρέλαιο από το Ιράν, τώρα το έχει κόψει. Και προσανατολίζεται να παίρνει πετρέλαιο στη Ρωσία. Αν ο Σαββίδης λοιπόν έχει μεσολαβήσει σε μια συμφωνία να μπει τσαπανή στον Μπάκο με καπνό και ταυτόχρονα η Ρωσία να εξάγει πετρέλαιο στην Ιαπωνία που είναι μια τεράστια βιομηχανική χώρα, τότε ο Σαββίδης σαν εκπρόσωπος του Πούτιν έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο deal και είναι πανίσχυρος. Γι' αυτό έχει βάλει και την ισχύ να τοποθετήσει τον Αναστασιάδη στην εθνική ομάδα, γιατί σαν επιχειρηματίας δεν είναι ένας τυχαίος επιχειρηματίας. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ που μ' άκουσες. Και εγώ ευχαριστώ, ε. Καλό σου απόγευμα. Για καλά, φίλε, για καλά. Έλα. Εγώ μιλάω. Εσύ. Δύο θέματα ήθελα να σε ρωτήσω, αλλά να σχολιάσω λίγο και λίγο το προηγούμενο. Ναι. Είπε ότι πήρε τη ΣΕΚΑΠ δωρεάν. Δεν την πήρε δωρεάν. Αν και είμαι Ολυμπιακός, έτσι. Άλλο μου στα οπαδικά, άλλο η επιχείρηση. Δεν την πήρε δωρεάν. Η ΣΕΚΑΠ είχε αρνητική καθαρή θέση. Αυτό είναι λογιστικό λίγο και δεν θα το εξηγήσω. Σημαίνει όμως ότι την πήρε με μηδενική αξία. Δεν έχει σημασία πώς θα πάει για έχει μια εταιρεία. Εάν οι υποχρεώσεις της είναι μεγαλύτερη την περιουσία της, να το πω πιο απλά, έχει αρνητική καθαρή θέση. Είναι χρεοκοπημένη μελικά. Μακάρι να υπήρχαν επενδυτές σαν το Σαββίδη να ρισκάρουν τα λεφτά τους εδώ στην Ελλάδα. Δυστυχώς έχουμε ένα σωρό χρεοκοπημένες εταιρείες, δεν το βρίσκουμε όμως. Ένα αυτό, το αφήνω στην άκρη. Εάν αυτό που λέω δεν το καταλαβαίνει ο φίλος που πήρε πριν, είναι δεκτό. Αλλά να λέμε ότι είχε 500 εκατομμύρια πάγια, θα λέμε περιουσία 500 και του τη δώσαμε 10, είναι λάθος εικόνα. Είναι πώς να σου το πω, είναι λαϊκισμός. Ναι. Άλλο όμως οι εταιρείες, πάμε τώρα στα θετικά. Το ένα είναι που θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Εάν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για τα προκληματικά του Champions League, για τον Ολυμπιακό και για τον ΠΑΟΚ όμως, για τον ΠΑΟΚ είναι ορίστη. Για πιθανά ζευγάρια υπάρχει, έχει γίνει κλήρωση, θα γίνει. Ναι, για τον Ολυμπιακό υπάρχει. Έχει αναφερθεί, δεν ξέρω. Ναι. Είναι η Αιτχόβεν. Η Αιτχόβεν είναι η Άντερλεχτ, δεν θυμάμαι τώρα, και η Βικτόρια. Ναι, κατάλαβα. Πλιζέν, πώς λέγεται. Πλιζέν. Ναι. Οπότε με λίγα λόγια θέλουμε τον τρίτο, όπως μου τα πες. Όχι, δύο είναι. Η μία είναι η Αιτχόβεν ή η Άντερλεχτ, δεν θυμάμαι μία από τις δύο. Κατάλαβα. Και άλλη είναι η Βικτόρια Πλιζέν. Κατάλαβα. Το άλλο που θέλω να σου ρωτήσω είναι το εξής. Εν ώψη τώρα πολιτικής αλλαγής, αν υποθέσουμε ότι γίνεται αυτό που βάζει στους δημοσκοπείς, δηλαδή, έτσι, πιστεύεις του χρόνου στα εξωγηπεδικά Σαββίδη, ΣΕΠΟ και τα συναφή, θα υπάρξει κάποια αλλαγή που αν γίνονταν οι εκλογές τον Οκτώβριο, τον Σεπτέμβριο, δεν θα υπήρχε. Το έχω πει αυτό εδώ και αρκετούς μήνες. Ότι η αλλαγή, αν υπάρχει, θα είναι με ένα τέταρτο παίκτη. Ο τέταρτος παίκτης είναι το κράτος. Κατάλαβα. Οπότε με λίγα λόγια θεωρείς ότι αν δεν γίνει αυτό είναι πάλι του ΠΑΟΚ. Δεν ανταλλάσσει αφού η ΕΠΟ δεν έχει δύο εκλογές. Αλλά θα μπει και ένας τέταρτος παίκτης για το δικό του συμφέρον. Και ο τέταρτος παίκτης, επαναλαμβάνω, θα είναι η κυβέρνηση, θα είναι το κράτος. Πάντως εγώ έχω την εξής θέση. Ότι με δεδομένο του πώς είναι η πολιτική κατάσταση και αν ισχύουν έστω και οι μισές φήμες από όσες λένε περί Μαρινάκη και τέτοια, ναι.
Εάν ισχύουν οι μισές φήμες, έτσι, ο Ολυμπιακός δεν θα αδικηθεί του χρόνου. Αδικήθηκε φέτος. Μπράβο. Οπότε τι εννοώ. Μπορεί να το χάσει το πρωτάθλημα. Θα το χάσει όμως, θα το πω πιο απλά. Ακόμα και αν το πάρει ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός θα απέχει πολύ από τον τρίτο. Όποιος και αν είναι ο τρίτος. Αυτό εννοώ δεν θα αδικηθεί. Έτσι θα ξαναπάει πάλι. Έτσι νομίζω. Αυτό είναι το χειρότερο σενάριο, έτσι. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Περιμένω και τις απόψεις των λοιπόν φίλων. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Να είστε καλά. Για καλά. Έλα, φίλε. Γεωργίου. Πάμε. Τι κάνουμε, καλά. Μέτρια, ναι. Ωραία. Για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ναι. Γιατί το ακούγεται και μου χτυπάει λίγο άσχημα στα αυτιά και όταν το ακούω από Ολυμπιακούς. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ούτε στηρίχθηκε ποτέ, ούτε θα στηριχθεί σε κανένα κόμμα, σε καμία κυβέρνηση, σε καμία παράταξη, ούτε θα διοριστεί ποτέ πρωταθλητής. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής στο γήπεδο, στηρίζεται στον κόσμο του, στους ποδοσφαιριστές του, στην ομάδα του και στη διοίκησή του. Αυτά δεν ακουμπάνε τον Ολυμπιακό. Όποιος και να έρθει, ο Ολυμπιακός έχει χρηματίσει πρωταθλητής με διαφόρων ειδών και λογιών κυβέρνησης. Δεν έχουμε ανάγκη εμείς καμία κυβέρνηση. Ναι, μα λέμε τη συγκεκριμένη αυτή παρούσα φάση τι γίνεται. Την παρούσα και την προηγούμενη και την μεθεπόμενη και την επόμενη. Ναι, ναι, μας απασχολεί. Δεν μου λες, ναι. Υπάρχουν 3 εκατομμύρια Ολυμπιακοί στην Ελλάδα. Αυτά που είπες είναι μικρό νούμερο. Εγώ λέω 3. Εσύ λες πάντα το ελάχιστο. Θέλεις 5, θέλεις 9. Αναβαίνεις 5 και κάτι. Να καθοποιηθείς. Λοιπόν, ναι. Αυτά 5 εκατομμύρια Έλληνες, ναι. Τα 4.999.000 και. Λέμε όλοι, ναι. Και τα ακούς και να τα βιάζουν. Μην το πεις, θα πες έξω. Άψε να το πω. Θα πες έξω, ξέρω ότι θα πεις. Ότι περιμένετε να αλλάξει κυβέρνηση και τρέχεις κατσαρές. Εγώ θα πεις έξω. Δεν, ναι. Δηλαδή δεν το λέμε. Δηλαδή εμείς με τι μιλάμε, ρε Γιώργο. Μπράβο, λέω, δεν το λέμε. Εγώ τουλάχιστον που μιλάω με πολλούς. Αυτό είπα 909 και δεν είπα σένα. Άσε, ρε Γιώργο, τώρα βρήκαμε άλλο κουμπί, άλλο. Μπράβο, αγόρι μου, εγώ λέω τι λένε Ολυμπιακοί, ναι ή όχι. Ο Ολυμπιακός περιμένει τις μεταγραφές του, περιμένει την ομάδα που θα στήσει ο προπονητής και τον κόσμο του. Θοδωράκι μου, απάντησε όμως αυτό που σε ρωτάω. Καλά, εσύ το άκουσες πουθενά αυτό ή το έχεις ακούσει. Εσύ δεν το έχεις ακούσει. Εγώ προσωπικά δεν το έχω ακούσει και δεν το δέχομαι γιατί ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής με όλες τις κυβερνήσεις. Δεν περιμένει. Οι κυβερνήσεις περιμένουν τον Ολυμπιακό, όχι ο Ολυμπιακός από τις κυβερνήσεις. Ναι. Λοιπόν, εμείς δεν πάμε πάσο και ούτε μας γιορίζει κανείς πρωταθλητές. Ξεκομμένα πράγματα. Πάμε παρακάτω. Ναι. Έλεγε μια παλιά μαγιά του ποδοσφαίρου, μια και τέθηκε τώρα θέμα και από το τραπεζικό και έναν. Και από τον Μπασκάλ εδώ που παίρνει εκείνο το Καρντάσι να πούμε, έλεγε μια παλιά μαγιά του ποδοσφαίρου, κύριε, ο επόμενος πληρώνει τον προηγούμενο. Ξέρεις ποιος το λέει αυτό? Όχι. Ο σχορεμένος, ο μάγαρος, τώρα σχορέστε με. Ναι. Λοιπόν, έτσι γίνεται και με τις ΕΚΑΠ. Δεν πληρώνει ο ένας ο επόμενος. Δεν πληρώνει ο ένας ο επόμενος. Εγώ ξέρω ότι τελικά δεν πλήρωσε κανένας και αυτά τα πληρώσω εγώ, εσύ και ο καθένας. Νομίζω ότι είναι το σωστό αυτό που λέω ή είναι κάπου πουθενά λάθος? Δεν ξέρω για τις ΕΚΑΠ αν ισχύει αυτό. Τι? Δεν ξέρω αν ισχύει αυτή για τη ΣΕΚΑΠ. Δεν έχω ασχοληθεί με το θέμα καθόλου. Δεν πλήρωσε κανένας. Εγώ ξέρω ότι πέρασε τροπολογία και αυτά δεν τα πλήρωσε κανείς. Λοιπόν, αυτό που έλεγε λοιπόν ο συγχωρεμένος είναι σωστό. Ο επόμενος λέει να πληρώσει ο προηγούμενος. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δύο παρατηρήσεις γρήγορες στο φίλο μου τον Μπίλη, τον Βασίλη, τον Παζιάννενα. Ξέρετε ότι εγώ όταν ανέλαβε ο Άγγελος Αναστασιάδης στην Αθήνα ήμουν ένθυμος υποστηριχτής του και τώρα έχω παγώσει, όχι δεν είμαι μαζί του, αλλά εντάξει. 100% δεν είμαι, πάγουσα πάρα πολύ με αυτά που έκανε, με αυτές τις αλχημίες και με αυτά τα πράγματα που έκανε προχθές με την Ιταλία. Ήμουν από το ραδιόφωνο που στήριζα και πίστευα πάντα τον Άγγελο Αναστασιάδη, αλλά δεν περίμενα ποτέ αυτά που έκανε, τα οποία έχουν αναλυθεί, έχουμε καταναλώσει πολλές ώρες να συζητάμε για τα λάθη, παύλα εγκλήματα που έκανε. Δεν τον στηρίζω ιδιαίτερα με τέτοια θέρμη όπως στο παρελθόν. Λοιπόν, και δεύτερη μια παρατήρηση στον Μπίλμπα, εντάξει, το φίλο μου. Η Ιταλία λοιπόν που έχω δει εγώ, μην κοιτάς τον όμιλο το δικό μας, με Βοσνία τώρα, με Ελλάδα, με. Κάτι άλλες ομάδες, η Ιταλία εμένα δεν με έπεισε παρά την νίκη με την Εθνική, δεν μου έδωσε την εικόνα μιας πολύ μεγάλης ομάδας. Καμία σύγκριση βέβαια με την παλιά σκουάδρα Ατζούρα του παρελθόντος, ούτε καν το συζητάμε. Αυτή είναι η Ρωσιλία, κάνουμε συγκρίσεις. Δεν είδα μέσα τις μονάδες τους παίχτες αυτούς που σε έναν άλλον όμιλο, σε μια άλλη φάση, μπορεί να κοντράρει ας πούμε μεγαλύτερες ομάδες, πολύ πιο καλύτερες ομάδες από τη δικιά μας. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου, τι αποκομίζεις. Περιμένω να δω μεγαλύτερο αντίπαλο. Αυτό σου λέω ότι εγώ δεν πίστηκα και τα ονόματα που έχει μέσα, εκτός από δύο-τρεις οποίους τους ξέρουμε και μια γεραλέα άμυνα, δεν μου δώσανε την εντύπωση ότι είναι μια σούπερ Ιταλία, μια μεγάλη Ιταλία. Αυτή είναι πάντα η. Αυτό αποκόμισα. Και λέω, επειδή ο όμιλος μας είναι απλά βατός για αυτούς, έχουν κάνει και μια διαφορά τώρα, το πιστεύουν και θέλουν να προκριθούν.
Έτσι και θέλουμε και εμείς να δούμε μια Ιταλία δυνατή και ισχυρή και καλή Ιταλία να προχωράει, να δούμε ωραία παιχνίδια, αλλά δεν τη βλέπω να μπορεί να στέκεται απέναντι σε άλλες μεγαλύτερες δυνάμεις ποδοσφαιρικές. Ναι. Αυτά, καλό απόγευμα. Γεια χαρά, φίλε, γεια χαρά. Έλα. Γεια σου, Γιώργο. Γεια. Γιατί στη Γερμανία δεν μπορεί να αντισταθεί η Ιταλία σήμερα? Στη Γερμανία δεν. Δεν μπορεί να αντισταθεί, λέω. Η Ιταλία σήμερα στη Γερμανία έχει είναι δυνατή η Γερμανία. Θα τα δούμε στην πορεία αυτά. Στην πορεία. Κάτι άλλο τώρα. Θα άκουσαν λες και φέτο το πρωτάθλημα θα είναι ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Ε, βέβαια. Ποιος θα είναι? Ναι. Αυτός ο Μελισανίδης του Σαϊτζής πότε θα του δώσει χαρά? Του χρόνου. Ποιο του χρόνου? Δεν του λέω. Ξέρεις τι θα πάθουνε? Ναι. Θα τελειώσει το γήπεδο σίγουρα. Σε ένα άμεσο χρόνο, σε δύο χρόνια θα τελειώσει. Και θα παίζουν μέσα στο γήπεδο και δεν θα τελειώνουν νίκη. Τώρα λες μεγάλες κουβέντες. Συγγνώμη. Αν τα λεφτά που δίνει, που διαθέτει για μεταγραφές σε Γιώργο, μπορεί να αντισταθεί στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό? Όχι, συγγνώμη, πες μου. Θέτω πόσα λεφτά και ποιον έφερε η ΑΕΚ. Ακόμη και ο Ολυμπιακός. Πες μου, εσύ που είσαι στα πράγματα. Ναι, οπότε ο ΠΑΟΚ είναι ο πρωταθλητής, ε? Όχι, δεν είναι, αλλά έχει ρίξει λεφτά όμως. Έχει κάνει μεταγραφές. Τώρα αν θα βγουν ή αν δεν θα βγουν, άλλο καπέλο. Μάλιστα. Αυτό δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε, γιατί και το Κρέσπο τον το πήραμε το πρώτο χρόνο. Όλοι λέγανε, δεν κάνει παλτό. Τώρα ο Κρέσπο είναι νομίζω καλύτερος στο πρωτάθλημά μας. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Για να δούμε. Έγινε. Αν δεν ρίξεις και χρήμα, δεν γίνεται. Δεν γίνεται δουλειά. Αυτό είναι το βασικό. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά τώρα για τον Σαββίδη σαν επιχειρηματίας, από τότε που ήρθε, πόσες θέσεις εργασίας έχει δώσει? Πολλές, πολλές, πάρα πολλές. Αυτό και μόνο πρέπει να το σεβαστούμε. Ευχαριστώ. Για χαρά, για χαρά. Έλα. Ναι. Πάμε. Κύριε Γεωργίου, εγώ. Ναι. Για το φίλο ακροατή που πήρε πριν και λέει ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει ανάγκη τα κόμματα κτλ. Να θυμίσω, γιατί δεν είμαστε όλοι 20χρονοι. Το 91-92 ο Μητσοτάκης είπε, ήταν πολιτική απόφαση που δεν έπεσε ο Ολυμπιακός. Τα υπόλοιπα χρόνια πολλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Για χαρά, φίλε, για χαρά. Έλα, φίλε. Ναι. Μας ακούτε? Ναι. Έλα. Μ' ακούς τώρα? Τώρα ναι. Ωραία. Γιώργος, μου λένε Ρουζ. Έλα, καλώς τον. Τι γίνεται, καλά? Καλά. Λοιπόν, Γιώργο, εντάξει, τα περιεθνικής τα έχουν πει περισσότερο οι υπόλοιποι. Εγώ, αυτό που έχω να πω είναι ότι δεν νομίζω να ήταν φιλικό παιχνίδι για να χωράει πειραματισμούς. Και μόνο πειραματισμοί έγιναν. Ξέρεις τι άλλο ήθελα, Γιώργο, να σου πω? Είχε πει τις προάλλες για ένα παίχτη, δεν θυμάμαι αν είναι στα Πετράλωνα ή στον Απόλλωνα. Είχε πει ότι μοιάζει του Φορτούνη κατά ναι, κάποιο τρόπο. Ναι, ναι, ναι. Είχε πει ότι το παιδί αυτό είναι 26-27. Είχε πει, Γιώργο, ότι δεν κάνει για Α εθνική λόγω ηλικίας. Έχει μείνει πίσω για απαιτήσεις τέτοιες. Σπούδασε. Το ποδόσφαιρο το έχει διακόψει. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί μου φάνηκε ότι τον είχαν πάρει τα χρόνια. Όχι, όχι, στα 26 τώρα. Πραγματικά δηλαδή. Εξεπλάγει, να πούμε, έτσι, με τον τρόπο που. Κοίτα, σε δύναμη και σε δύο πράγματα δεν είναι πίσω από την αλφαεθνική. Ότι ξέρει μπάλα, τρομερή ξέρει. Αλλά τώρα στα 26 χρόνια που δεν έχει κάνει επαγγελματική προπόνηση. Έχει επαγγελματική ζωή ποδοσφαιριστή. Καταλαβες. Να σου πω ένα παράδειγμα, Γιώργο. Ναι. Εγώ έκανα Στίβο 9 χρόνια πρωταθλητισμό. Ναι. Λοιπόν, σταμάτησα το 4. Δεν είχα μπει σε στάδιο 4 χρόνια. Από περιέργεια το 8 κατέβηκα έτσι που δεν είχα καμία έννοια στο μυαλό μου να δω τι μπορώ να κάνω απελευθερωμένος από κατάσταση εργασιακή κτλ. Έκανα σχεδόν ατομικό ρεκόρ. Και δεν ήμουνα και μικρός. Ήμουνα 25 το 4 και το 2008 ήμουνα 29. Ναι. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτό που θέλω να πω, αυτό που κατάλαβα μάλλον τη δική μου εμπειρία, είναι ότι όταν, ας πούμε, υπάρχει μια φυσική κατάσταση και η ζωή είναι καλή του αθλητή,
Και εφόσον και το παιδί, για να το κουμπώσω με την περίπτωση αυτή, ξέρει ποδόσφαιρο, νομίζω ότι αυτά μπορεί, ας πούμε, μέσα σε ένα χρονικό διάστημα μισού χρόνου να τα καλύψει. Άντε ενός. Αν δεν τα έχει παρατήσει όλα και δεν το έχει βγάλει από το μυαλό του. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Για αλφα-εθνική θέλει πολύ δουλειά. Έτσι, τώρα για την κατηγορία που παίζουμε εμείς είναι εκπληκτικός. Εντάξει, ίσως στο μέλλον να κερδίσει το χρόνο που μπορεί να χάσει τώρα, ας πούμε, για τις κατηγορίες αυτές. Κανείς δεν ξέρει. Έγινε, Ρεπουλέους, έγινε συμφωνία. Και κάτι πολύ. Ακόμα, Γιώργο, ναι, να σου πω. Ναι. Στο θέμα αυτό που είχε γίνει με το ΣΕΓΑΣ και την παρέμβαση του κυρίου Τσίπρα σχετικά με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος για να πάει, ναι, την αποστολή της Εθνικής Ομάδας. Γιώργο, νομίζω ότι είναι πολύ απαράδεκτο και το θέμα δεν έχει έτσι να αναγνωριστεί και να του έχει δοθεί έμφαση που θα έπρεπε. Διότι δεν μπορεί η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή να λέει στο ΣΕΓΑΣ ότι αργήσατε να μας ενημερώσετε. Εφόσον τα όρια έχουν πιαστεί νωρίτερα, δηλαδή η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ποια αρμοδιότητα έχει? Δεν υπάγεται, ας πούμε, πάνω στο πρόγραμμα και να μεριμνεί για τις διοργανώσεις αυτές? Είναι πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Τι πάει να πει ότι δεν ενημερώθηκαν σίγουρα και δεν μπόρεσαν να βρουν, δεν ενημερώθηκαν σύντομα και δεν μπόρεσαν να βρουν εισιτήρια? Είναι απαράδεκτο το πράγμα. Δεν το θυμάμαι ποτέ να έχει ξαναγίνει αυτό. Μάλιστα. Εγώ νομίζω ότι αν κάποιος ασχολείται από το ρεπορτάζ το αθλητικό, αν έχει κάποια εξήγηση περαιτέρω, γιατί εμένα αυτό δεν νομίζω. Εμένα, εντάξει, εγώ θα το ήθελα, ας πούμε, στα θεατής, να μάθω ποια είναι η εξήγηση που έχει δώσει με βάση αυτό. Είναι απαράδεκτο τώρα να μπαίνουν σε ένα αεροσκάφος πρωθυπουργικό για να πάνε πού? Στο Μίνσκ, για πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Είναι ξεφτύλα για την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Γιατί ο ΣΕΓΑΣ, στο τελευταίο meeting που έγινε στα Βενιζέλια, έδωσε 130.000 ευρώ για να γίνει. Δεν νομίζω ότι υπήρχε θέμα του ΣΕΓΑΣ και οικονομικό ζήτημα. Δεν το ξέρω αυτό, δεν μακρύβω πώς απαντήσω. Εντάξει, Γιώργο, καλή συνέχεια. Για χαρά, φίλε, για χαρά. Έλα. Έλα, Γιώργο Σωτήρης. Έλα, Σωτήρη. Πάμε τρία πραγματάκια επιγραμματικά. Ναι. Θες τσακωνώσουν πολύ έντονα. Τσακωνώσουν. Λόγω μαχούσες, τέλος πάντων, με τον Βασίλη, το φίλο μας. Τον Μπας Γιάννενα για τον Άγγελο τον Ανάστη. Ναι, ναι. Όσον αφορά αυτό το θέμα, εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι και εσύ και ο Βασίλης είχε δίκιο. Ο Άγγελος για μένα πλέον δεν είναι ο προπονητής που μπορεί να, πώς να το πω, να προσφέρει στους παίχτες αυτό το πράγμα, το συνέστημα να παίξω για τον προπονητή. Όχι, εγώ πιστεύω άλλο πράγμα, ότι τον Άγγελο Αναστασιάδη τον έχει ξεπεράσει το κύμα. Εντάξει, είναι ξεπερασμένο πολύ αφορά την ποδοσφαιρική αντίληψη. Αυτό λέω, δεν μιλάνε. Αυτό και αυτό μιλάνε. Την ποδοσφαιρική του ιδέα. Είναι ένας προπονητής της προηγούμενης δεκαετίας. Ω, θα έλεγα τριακονταετίας. Όχι, εντάξει. Να σου πω ότι στην τιμή στον Παγεβίτς θα πάει στον Ανθρώπινο. Κατάλαβες τι λέω? Ναι. Πώς το λέω? Αυτό. Πάμε στο δεύτερο που θέλω να πω. Πες ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βγήκε και είπε ότι είναι... Έκανε παράπονα για τα εισιτήρια. Για τον κόσμο. Και εκεί πάλι η αλήθεια είναι στην μέση. Ναι, μεν έχει δίκιο, αλλά ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται στεναχωρεί τον κόσμο. Δηλαδή, ο κόσμος που πήρε φέτος 10.000 διαρκείας πρώτη φορά και έσπασε κάθε ρεκόρ. Ο κόσμος που πήγαινε σε όλα τα μάτια της Ευρωλίγκας, παρότι η ομάδα δεν πήγαινε καλά και τη στήριζε και τη χειροκροτούσε μέχρι το τέλος. Παρότι τον έχει ακολουθήσει παντού, ήταν λίγο. Βέβαια, να πούμε και αυτό, ότι τα εισιτήρια ήταν πανάκριβα χθες. 25 ευρώ για να πάει κάποιος να δει έναν αγώνα αυτή τη στιγμή. Με τον Προμηθέα και με τον Ολυμπιακό να παίζει ακόμα, εγώ θα σου πω. 25 ευρώ όμως, Γιώργο, είναι το 8ωρο ενός μεροκαματιάρη. Αυτό είναι ο μισθός της ημέρας. Το 8ωρο του, 1,25 ευρώ. Ο τρόπος ήταν λίγο άσχημος. Δηλαδή, ο Μακαρίτης, ο κύριος Σταύλος, δεν θα βγαίνει και θα έλεγε τροπή. Θα έλεγε, παιδιά, μήπως έκανα εγώ κάπου λάθος, θα το πέταγε έτσι. Ελάτε να στηρίξουμε την ομάδα ακόμα και με τον Προμηθέα. Και πάω λοιπόν τώρα και στο τρίτο. Χθες έγραψα ένα άρθρο και ανέβηκε στο site για τον Άρη, για τη δυναμική που έχει αποκτήσει το ποδόσφαιρο. Και αρχίζει σιγά σιγά. Και για τις μεταγραφές που κάνει. Ναι, ναι, και αρχίζει και μου θυμίζει σιγά σιγά τον ΠΑΟΚ όταν τον είχε πρωτοπάρει ο Σαβίδης, αν θυμάσαι. Που είχε πάρει το Στέφεν, το Στόχ. Είχε αυτή τη δυναμική. Δηλαδή, τι δεν θα πιστεύω ότι κάνει, πήρε τη Σαβίδη. Όχι, αυτό ήθελα. Ότι τα λεφτά του Σαβίδη δεν μπορεί να τα φτάσει. Ο κόσμος όμως του Άρη στη Θεσσαλονίκη και το μαγαζί που είναι γωνία έχει τη δυναμική για να πάει πιο μπροστά, πιο πάνω. Και είδα ότι πολλοί ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ τσιγκλίστηκαν με το όλο άρθρο και ξέβρασαν κάποια, ας το πω, δυστροπία, παραπονάκια, ομάδα του χωριού,
Τέτοια πράγματα έχουν. Εγώ το μόνο που έχω να του πω είναι ότι φέτος ο Άρης και στα τρία παιχνίδια του τύπησε στα ίσια, ίσως είναι η μοναδική ομάδα, και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο, του πήρε δύο χ στα ίσα μέσα στην Τούμπα. Και αν θυμάστε καλά, αν είχε βάλει το πέναλτι ο Γιουνές, θα τον είχε κερδίσει και δεν είχε βάλει τον γκολ ο Πρίγιοβιτς. Να μου πει μετά αν δεν γίνεται ποδόσφαιρο. Αλλά είναι η μοναδική ομάδα ουσιαστικά που έπαιξε στα ίσια φέτος. Και όπως είπα και στο άρθρο, κοιτάξτε, μην έχουμε την μπάλα να ανεβαίνει πάνω στη Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη. Και εκεί θα έχουμε πολλά γέλια. Πάρα πολλά γέλια. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Για καλά, φίλε, για καλά. Έλα. Έλα. Πάμε. Λοιπόν, ο Άρης του χρόνου θα διεκδικεί στη δεύτερη θέση. Αυτό είναι σίγουρο. Μπαίνει πολύ δυναμικά για τη δεύτερη θέση. Δεν μου λες και πες μου κάτι. Τι από λεφτά τι γίνεται. Τι να πούμε, Γιώργο. Τι να πούμε, Γιώργο. Δεν ξέρεις. Άστο να πας. Δεν ξέρεις. Λοιπόν, και έρχεται και η Τέγη τώρα, ε. Ε, βέβαια. Ναι. Και ήρθε και ο Ντουάρτε. Και ο Ντουάρτε. Αλλά ο Άρης έχει ένα μειονέκτημα που ο φίλος πριν. Έχει αντιποδοσφαιρικό κοινό. Αυτοί έχουν μπολιάσει χρόνια με τον μπάσκετ, ξέρουν πολύ καλό μπάσκετ οι φίλοι του Άρη, σε αντίθεση με τους φίλους του ΠΑΟΚ, αλλά δεν ξέρουν από μπάλα γενικά. Με την πρώτη στραβή δημιουργούν προβλήματα. Εξού ότι οι ίδιοι έχουν καταστρέψει την ομάδα τους πολλές φορές. Εγώ ξέρω να πω ότι ο Άρης καταστράφηκε στο παρελθόν από το Super 3. Ναι, από τους ίδιους. Αυτό είναι αντιποδοσφαιρικό το κοινό του Άρη, στην πλειοψηφία του πάντα. Τέλος πάντων, για την Ελλάδα δεν άκουσα χθες την εκπομπή, φαντάζομαι έχουν υποθεί πολλά. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω, θα σταθώ σε δύο πράγματα. Το πρώτο έχει να κάνει με την ομάδα μου, όπου χρεώνεται ο ΠΑΟΚ την πρόσληψη του Αναστασιάδη, μέσα εισαγωγικά, και βλέπουμε έναν Αναστασιάδη, ο οποίος καίει το Γιαννούλη, τον Κουλούρη, που ήταν ο Κουλούρης προχθές, καίει ένα Λάμπρου, δεν έχουμε εξτρέμ. Δεν έχουμε εξτρέμ, και ο Λάμπρου δηλαδή έχει την καλή χρονιά το παιδί. Καίει το Λιμιό, καίει το Μπέλκα. Εγώ δεν τους κάνω περταράδες όλους αυτούς. Είπε μια στρατηγική ότι δεν θα φτάσει και εκεί. Τους έκαψε όλους αυτούς. Εδώ είναι ο άλλος να πάει στην Αγγλία, ακούγεται, και τον έβαλε προχθές εννιάρη και τον έκαψε. Και αυτόν τον έκαψε. Ή κάνω λάθος. Καεί καλά μόνο τους αυτοί όλοι. Λοιπόν, στο τέρμα. Δηλαδή, αυτός που είναι τώρα, ο Τισάεκ, έκανε καλύτερη χρονιά από τον Πασχαλάκη και τον Βλάχο, Δήμο. Με ποια λογική έγινε αυτό? Να το ξαναπώ εσύ. Εμένα ο Πασχαλάκης δεν με έμπνεει. Τέλος πάντων, έχει κάνει πολύ καλύτερη χρονιά, έχει καλύτερη ψυχολογία από τον Μπάκα. Λοιπόν, έκανε και τρεις αποκρούσεις στα 10 σουτ, χαίρομαι πολύ. Δεν μου λέει κάτι αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει, το πρόβλημα στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι δομικό, είναι βαθιά δομικό. Δεν είναι η ιστορία αυτή. Όλοι μαθαίνουν στην Ελλάδα πώς θα διώξουν την μπάλα και θα έχουν πάλι μετά, θα καλύψουν τους χώρους. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο που έχουν μάθει. Από τις μικρές ηλικίες έχουμε half box to box εννοώ. Έχουμε extreme, έχουμε βγάλει κάποιον επιθετικό. Όχι, μόνο αμυντικούς, μόνο αμυντικούς. Θέτα, ελιά και αμυντικούς. Μόνο αμυντικούς. Λοιπόν, δεν είναι η ιστορία αυτή. Πρέπει να το δουν λίγο μακροπρόθεσμα το έργο, όπως το είδαν κάποτε οι Γερμανοί μετά τη σφαλιάρα που φάγανε, που κάνανε μια 7ετία, 8ετία να σηκώσουν κεφάλι. Όπως πιθανό να το δουν και οι Ιταλοί, που όντως και εγώ δεν τους βλέπω και πολύ. Δεν έχουν, ρε παιδί μου, την μπάστα μεγάλη ομάδα αυτοί οι παίχτες. Λοιπόν, πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Το ότι βλέπουμε το επόμενο. Ακούω όλους τους προπονητές στην Ελλάδα, εδώ, όποιος αναλαμβάνει, βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι. Μην με ρωτάτε παραπάνω. Δηλαδή δεν είναι δουλειά. Αυτή η μαλακία. Δεν είναι δουλειά. Είναι δηλώσεις αυτές. Εδώ, δηλαδή, από τότε που έφυγε και ο Σάντος, ο οποίος κρατούσε αυτή την υπόσταση που είχε η ομάδα, έτσι, με όποιους και να ήταν υπήρχε, βλέπεις από τότε πώς έχουν αλλάξει. Φτιάχτε μια ομάδα, κάντε ένα κορμό και κάντε μια-δυο προσθέσεις τη φορά. Δεν είναι δουλειά αυτή με πέντε παιχνίδια ο άλλος που έκανε στο πρωτάθλημα ο Πιτσιρικάς να παίζει βασικός προχθές. Και το γκες και δεν έχει νόημα. Για το Μασούρα εννοώ. Δηλαδή δεν του κάνει ζημιά αυτού μου τώρα του παιδιού. Η ζημιά ήταν όλη η ομάδα εσύ. Ναι, φερέλπης. Ναι, το δείχνει κάτι το παιδί αυτό. Έκανε, δηλαδή τι έκανε ιδιαίτερο φέτος, ας πούμε, που έχει θέση βασικού με την Ιταλία. Δεν το λέω σε σένα, στον Αναστασιάδη απευθύνομαι. Κατάλαβα. Λοιπόν, είναι δουλειά αυτή. Δεν είναι δουλειά αυτή. Λοιπόν, και κάτι άλλο γρήγορο. Για τη ΣΕΚΑΠ, να υπενθυμίσω ότι πήγαινε σε χέρια τουρκικά και την έδωσε η Νέα Δημοκρατία τότε επί Σαμαρά στο Σαββίδι. Το θυμόμαστε αυτό.
Γιώργο. Ναι, δεν σε ακούω. Ναι, το θυμάσαι αυτό. Ότι φυσικά πήγαινε για Τούρκους. Ναι. Και προφανώς και για επικοινωνιακούς λόγους δόθη στο Λιβάν. Ναι. Λοιπόν, βγήκε ζημιωμένο το ελληνικό κράτος με την αγορά από τους Ιάπωνες. Τι να σου πω, δεν έχω ασχοληθεί με το θέμα καθόλου. Εντάξει. Δεν μπορώ να μιλήσω, δεν έχω άποψη. Στη μέση, γιατί θέλω να πω και κάτι άλλο. Επισημίτη, ποιος μεγάλος επιχειρηματίας που είχε και ομάδα, έπαιζε μπάλα γενικά, έκανε διακρατικές συμφωνίες, θυμάσαι? Επισημίτη. Επισημίτη, ποιος ήταν ο... έκλεινε τα πάντα στο δικό του κομμάτι, το επιχειρηματικό. Για λέγει. Ο Κόκαλης. Ή κάνω λάθος? Ο Κόκαλης και γύμισε από ο Παπανδρέου και συνέχισε. Ναι, ναι. Επισημίτη όμως υπήρχε ήταν το πικ. Ναι. Ο οποίος όμως έδωσε φαΐ και συνεχίζει να δίνει. Εδώ στην Ελλάδα, έτσι. Να είμαστε δίκαιοι. Έχει εδώ πέρα εγκαταστάσεις, έχει δίνει δουλειά σε κόσμο. Ξέρω εγώ άτομα που δουλεύουν. Και αγόρασε κι άλλα τώρα. Αγόρασε κι άλλα. Είναι λεφτά στον τόπο. Και την πυρκάλα. Μένουν εδώ τα λεφτά. Για να είμαι δίκαιος. Έγινε, δε. Και κάτι άλλο, τελευταίο. Γρήγορα. Κάτι άκουσα πριν αλλαγές κυβέρνηση κλπ. Έχουμε εκλογές. Έλαντι. Είναι σίγουρο ότι έχουμε εκλογές. Έχει τι λες. Γεια χαρά. Γεια, στο καλό. Έλα, φίλε. Ναι. Πάμε. Γεια σας, κυρία Γεωργίου. Γεια χαρά. Τι κάνετε? Εύχομαι όπως πάντα, ευχαριστώ, να είστε πάντα καλά κι εσείς. Σε ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πω τρία πράγματα πολύ γρήγορα, γιατί συγγνώμη, είμαι και λίγο βραχνιασμένη. Ναι. Θέλω να πω λίγο για την εθνική. Όταν κάθε ομάδα που κατεβαίνει στο ελληνικό πρωτάθλημα, τουλάχιστον από τις μεγάλες ομάδες που η επιλογή παικτών γίνεται από εκεί, έχει έναν ή δύο Έλληνες. Και μετά αναγκάζεται ο κάθε προπονητής να πάρει από τα παιδιά που παίζουν στο εξωτερικό, άλλο Ισπανικό πρωτάθλημα, άλλο Αγγλία, άλλο Γαλλία. Είναι πολύ δύσκολο αυτοί μετά να γίνουν ομάδα. Πώς προπονείς να κάνουν, να κάνουν 2, 3, 5? Σωστό, στον Άγιο Κοσμά. Ναι. Βεβαίως. Πώς θα γίνει αυτή η ομάδα τόσο γρήγορα? Εδώ πασχίζουμε ένα χρόνο να κάνουμε ομάδα και τα παιδιά, όχι ότι δεν ξέρουν ποδόσφαιρο, δεν εννοώ αυτό. Δεν μπορεί να συγχρονιστούν και να παρουσιάσουν κάτι καλό. Χώρια που μας τα έκανε μαντάρο ο προπονητής, δεν θέλω εγώ να πω τίποτα για τον κύριο Αναστασιάδη, αλλά αυτά που μας έδειξε ήταν άλλα και άλλα τώρα. Δεν είναι για να λέμε, τώρα περιμένουμε τι είπε για σήμερα, αν θέλει ο Θεός να κερδίσουμε. Τι να κάνουμε, δεν κάνουμε και λίγο μαύρο χιούμορ? Ο Θεός έχει τόσα δισεκατομμύρια προβλήματα να λύσει στον κοσμάκι. Τώρα θα κάτσει να παρακαλάει να κερδίσει μια ομάδα. Λέμε όχι, τώρα. Μα ο Θεός γιατί δεν θέλει να κερδίσει η Αρμενία? Ναι, ακριβώς. Κάτι παρόμοιο λέω κι εγώ. Λοιπόν, να πω το δεύτερο. Επειδή μιλάμε για την πολιτική και για το ποδόσφαιρο, εγώ δεν νομίζω, γιατί παρακολουθώ, το έχω ξαναπεί πάρα πολλά χρόνια, δεν νομίζω ότι κάποια πολιτική συγκεκριμένη στα πρωταθλήματα, είτε του Ολυμπιακού, είτε της ΑΕΚ, είτε του Παναθηναϊκού, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει πάρει πολύ λίγα, να έπαιξε ρόλο η πολιτική. Όμως αυτόν τον τελευταίο καιρό, ο ίδιος ο ΠΑΟΚ έδινε το δικαίωμα. Όχι τα σφυρίγματα, αυτά είναι το λιγότερο νομίζω. Άλλωστε το παιχνίδι κρίθηκε, το πρωτάθλημα φέτος κρίθηκε από τον αγώνα του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκι. Δίνανε το δικαίωμα να λένε ή εμείς ή κανείς. Αυτό κάπου το στηρίζανε. Έτσι δεν είναι, το έχετε ακούσει κι εσείς αυτό που ο γιος Σαββίδη που έλεγε. Οπότε εκεί μπορεί λίγο το χεράκι του να το βάλει η πολιτική, γιατί δεν ξέρω βέβαια με τι τρόπο. Και να πω και κάτι άλλο προημερών. Θα σας το θυμίσω, γιατί δεν είστε υποχρεωμένοι να θυμάστε ότι λένε κάθε μέρα τόσος κόσμος. Λέγατε για ένα τερματοφύλακα του Ολυμπιακού που φορούσε τραγιάσκα. Ο Τσαναγκζής. Μπράβο. Είχα τη γνώμη ότι είχατε πει ο Κελεσίδης. Όχι, ο Τσαναγκζής. Ο Τσαναγκζής, τον οποίο είχε πάρει ο Ολυμπιακός από την ομάδα, από τον Απόλλωνα. Εκείνο δεν το περίεργο ήταν και γελούσε όλος ο κόσμος ότι αυτό το τετραγιασκάκι τέλος πάντων δεν ξέρουν πώς το είχε. Είτε πηδούσε, είτε έπεφτε. Δεν του πέφτει από το κεφάλι ποτέ. Και να σου βράχω κατά τα γόνατα. Ακριβώς. Λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε. Για χαρά, πολύ. Για χαρά. Καλά. Έλα. Κύριε Γιώργο. Ωχ, καλώς τον. Θα μας πει κύριε Αναστασία η αναλύτρια και όλοι οι αναλυτές ποιο προπονητή προτείνουνε. Δεν σας κάνει ο ένας, δεν σας κάνει ο άλλος. Τώρα δεν σας κάνει ο Αναστασιάδης. Για φαντάσου προχτές να μην παίζαμε με Ιταλία και να παίζαμε με Αρμενία και να παίζουμε απόψε με Ιταλία. Και να ήταν 0-3 το σπορ. Τι θα γινότανε? Είναι Φιλανδία και να ήταν 0-3. Ναι, τι θα γινότανε, δεν κατάλαβα. Στην Ιταλία, ρε φίλε, δεν,
Τελείωσε ο φάκελος Ιταλία. Μην κάνετε αναλύσεις και γιατί και δεν πρεσάραμε και δεν κάναμε. Λες και είναι εύκολο πράγμα να πρεσάρεις την Ιταλία και την κάθε Ιταλία. Μπιλή. Έλα μου. Τα ίδια λύγει και χθες. Ναι, φίλε, δεν μπορώ να λέω άλλα χθες και άλλα σήμερα. Πώς θα γίνει, δεν κατάλαβα. Γιατί? Εδώ δεν μιλάμε, δεν κρίνουμε την Ιταλία. Κρίνουμε την ομάδα τη δικιά μας. Ναι, κρίνουμε την ανάπτυξή της. Κρίνουμε την τακτική της. Αυτά κρίνουμε. Ναι, Γιώργο, είπα. Εσένα σου άρεσε? Όχι βέβαια. Λοιπόν. Με τίποτα, δεν σου είπα εγώ ότι μ' άρεσε. Αλλά προσπερνάμε λόγω του μεγέθους, λόγω του μεγέθους της Ιταλίας. Για να τη δω απόψε. Απόψε που, απόψε θέλω να νικήσω. Απόψε πρέπει να νικήσω, δεν και καλά. Την Ιταλία είτε έχανα με 0-1, ή με 0-2, ή 0-3, ή 1-2, ή ένα οτιδήποτε. Δεν το υπολογίσω αυτό το μάτι. Δεν είμαστε σε θέση να φτάσει. Το γαμότο της υπόθεσης είναι και μου κάνει εντύπωση. Γιατί δεν παίζει ο Κουλούρης. Δεν μπορώ να καταλάβω και δεν μπορώ να το εξηγήσω γιατί αυτό το παιδί δεν έχει μία θέση. Δεν ξέρω, ακούγομαι. Ακούγεσαι, ναι. Ναι. Δεν ξέρω αυτό το παιδί γιατί δεν έχει μία θέση, ας πούμε, έστω σε αυτή την εθνική δηλαδή. Με την ένα... Εκεί, δηλαδή, κατάλαβες τι θέλω να πω. Δεν μπορεί να πρεσάρει, δεν μπορεί να πιέσει. Μα να σου πω κάτι άδεση, Βασίλη. Έλα με. Παίζει ο Κουλούρης. Η μπάλα μπαίνει στην περιοχή. Την αντίπαλη. Πάει. Δεν φτάνει μπάλα. Ρε Γιώργο, δεν έχει χαθεί το ταλέντο. Έχουν χαθεί. Βρε άλλο λέμε για τον Κουλούρη που μου λες. Και σου λέω να παίξει ο Κουλούρης. Ο οποίος θέλει να σε βάλει πολλά γκολ και διάθεση. Η δουλέψη στο παιδί έχει εξέλιξη. Μα πάει μπάλα μέσα στην περιοχή. Δεν πάει, αδερφέ μου. Δεν πάει γιατί δεν έχουμε τα ταλέντα. Δεν έχουμε τους παίκτες. Πού είναι τα δεκάρια τώρα, τι μου λες τώρα. Δεν υπάρχουν οι παίκτες που ξέραμε εμείς. Και δυστυχώς, μάλλον δεν πρέπει να καθόμαστε και να αναπολούμε. Εντάξει, το κάνουμε μεταξύ μας, σαν ευχαρίστηση. Έτσι, και θυμόμαστε, οι αναμνήσεις είναι πάντα όμορφες. Οι καλές οι αναμνήσεις. Αλλά τώρα στην πορεία, ο Φουρτούνης θέλει να πάρει 18 εκατομμύρια από τη West Ham. Πώς θα δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα, πουλάει ο Βαγγέλας, τσίγκο μιλάμε για παλιοσίδερα, τα βάθη κίτρινα και τα πουλάει για χρυσάφι. Κατάλαβες, πώς είναι δυνατόν να πιάσει 18 εκατομμύρια ο Φουρτούνης. Εγώ αυτό να ρωτήσω. Κάτσε ρε αγόρι μου, εδώ και σε 22 εκατομμύρια ο Ρέτσος. Ο Ρέτσος. Τι μου λες τώρα. Ο Ρέτσος τώρα, δηλαδή είναι δυνατόν τώρα. Δηλαδή αυτό το παπατσιλίκι, ας πούμε, πώς δηλαδή φτιάνει τόσο κορόιδο ο Μαρινάκης. Μεγάλη μαγιά αυτή, αν το παραδεχθείς. Εδώ έδωσε 3,5-4 εκατομμύρια τον Νικολάου, ρε. Τον Νικολάου, ρε. Ο οποίος βέβαια εμένα, Γιώργο, δεν εμένα δεν Νικολάου. Δηλαδή, καλός παίχτης, παιδί μου. Δεν είναι. Αλλά είδες όμως, πιάνει λεφτά. Και εμείς θέλουμε τώρα, που Κασιγιοβάνη και Μπουζίτη, να πιάσουμε κανένα τεσσαράκι, κανένα τριαράκι, κανένα τεσσαράκι, για να ξοφλήσουμε τον Τζάβες και το Ρούκουνα και το Γονζάλες. Ακόμα χρωστάμε στον Κονδάνη. Τι να πω ρε φίλε, είπαμε στην πολιτική των μεταγραφών, ο Μαρινάκης είναι 50 χρόνια μπροστά. Αλλά στην πραγματικότητα όμως, Γιώργο, δεν είναι τώρα αυτή πέφτει, δηλαδή με την έννοια για τόσα πολλά λεφτά. Άλλο επικοινωνιακά, μανατζεριλίκια και τέτοια, και τα παίρνουν και οικονομάνε όλοι. Κατάλαβες. Εν τω μεταξύ αυτό βγαίνει βέβαια και στην εικόνα. Που θα πούνε μέσα, σου είπα και πάλι, θα δω εγώ απόψε. Απόψε θα δω εγώ την εθνική και θα κρίνω. Οπότε τα λέμε αύριο. Έγινε Μπίλη, έγινε. Τα λέμε, ρε. Για καλά. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα. Μας ακούτε? Ναι, εγώ σ' ακούω, εσύ μ' ακούς? Βεβαίως, πολύ καλά. Έλα, τι κάνεις, καλησπέρα. Γιώργος από Λονδίνο. Γεια σου, ε. Καλά είσαι. Καλά. Θέλω να απαντήσω στο Βασίλη, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την αιμονή που έχει, σώνει και καλά, με το συγκεκριμένο, λέει δεν έχουμε δεκάρι. Ο Φορτούνης τι είναι, τερματοφυλακάς? Ή μήπως δεν κάνει ο Φορτούνης για δεκάρι στην εθνική? Τώρα δεν ξέρω γιατί του αρέσει τόσο πολύ η Ιταλία. Βρήκε μια πεθαμένη τελείως Ελλάδα, τελείως, όπως είπε δεν έπαιξε, όχι δεν έπαιξε, δεν έκανε φάση, δεν άλλαζε πρώτη παλιά και μας κάνει υπερομάδα την Ιταλία, που προ τρεις μήνες κλέβανε οι Ιταλοί, το θυμάσαι. 4 μήνες before, η ίδια ομάδα δεν ήτανε. Λοιπόν,
Εγώ έχω μια αντίθετη. Λέει ποιο είναι, λέει, να μα κάνουν, λέει, αυτοί που αναλύουν, ποιο είναι ο πολιτή. Για μένα είναι πολύ καλύτερο όταν ο Λεμονή, που πήγε για κέρδη τη Βέντε Βρέμη, που είμαστε 4 στον Παναγιακό Τηλεοφόρο. Πολύ καλύτερο. Έτσι πε του Βάσιλη. Τώρα γιατί δεν ξέρω γιατί υποστηρίζει τόσο πολύ του Ιταλού. Αλλά δεν έχω δει, δηλαδή, εσύ δεν καμιά τρομακτική μπάρα, ρε Γιώργο. Είπαμε, θέλω να δω αυτήν την ομάδα. Θέλω να δω αυτήν την ομάδα με ανώτερο αντίπαλο. Ακριβώ. Δηλαδή, εμεί ήμασταν στο μείον 4. Αυτοί του ήταν στο σύν 20 σε σύγκριση με εμά. Και κάθε και μου λέει: Η Ιταλία είναι μεγάλη ομάδα. Είναι μεγάλη ομάδα, αλλά και τότε που ήταν μεγάλη ομάδα, πάλι δεν έπαιζε μπάλα η Ιταλία. Ένα απλό κατενάτσιο ήταν. Από τι μεγάλε ομάδε, και μου είχε πει τότε για τον παγκόσμιο, έχω πολλέ συζητήσει που έκανε στο 10 μέρη του παγκόσμιου κύπελλου για την Ιταλία. Εντάξει, πολύ μεγάλη ομάδα, με Ρώση κτλ. Αλλά έπαιζε πολύ καλύτερη μπάλα η Βραζιλία. Καστόχασε τότε με Σόκρατε, Ζήρκο, Λεωνάρδο, έπαιζε τρομακτική μπάλα. Δεν ήξεραν την τακτική, αυτό το τακτικιστικό που έχουν οι Ιταλοί, το μαφιόζικο, να κλειστούμε πίσω. Όπως και εμείς που πήραμε το πανευρωπαϊκό, το πήραμε 11 πίσω από τη σέντρα και άντε να βγάλουμε ένα γκολ. Ήμασταν και τυχεροί, γιατί παίζει ρόλο και αυτό. Έτσι, τραυματίστηκε ο Ρότμιθ με την Τσεχοσλοβακία, με την Τσεχία και βγήκε έξω το 17. Γιατί αν ήταν αυτό μέσα, μπορεί να έχει αλλάξει όλο το παιχνίδι, ακόμα και το πώς θα φτάσουμε στο τελικό. Και μας βγήκε τότε το παιχνίδι και ξέχασε, κοίταξε, κοίταξε, ότι αυτή η ομάδα είχε μια ικανότητα, η ελληνική ομάδα είχε. Ναι. Είχε, έτσι, δεν ήταν άσχη, δεν ήταν η σημερινή ομάδα. Ήταν πολύ όχι, καλύτερη. Δεν ήταν. Πολύ αλλά ξέχασε, ξέχασε να πεις ότι είχαμε και κάτι άλλο. Τι. Πέρα από τον Χάγκελ, πέρα από την καλή αμυντική τακτική, πέρα από την τύχη, είχαμε και τον Κολίνα. Ναι, αυτό που λες, είχαμε και τον Κολίνα. Συμφωνώ. Εγώ όμως θέλω να απαντήσω στον Βασίλη, γιατί τον έχω για έναν άνθρωπο που γνωρίζει από ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να μου λέει, πες σε μας ρε παιδιά, ποιος είναι ο προπονητής εθνικής. Δεν είναι δουλειά δικιά μου και του καθενός ακροατή ραδιοφωνικού να κάνετε να λέει ποια είναι δουλειά. Σίγουρα οπωσδήποτε δεν βάζουμε έναν προπονητή στην εθνική, γιατί πρέπει να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού. Γιατί εγώ είμαι Έλληνας πολίτης και υποστηρίζω την εθνική, και ο τραπεζικός Έλληνας πολίτης και ο Βασίλης Έλληνας πολίτης. Τι πάει να πει, άμα καταγυρίσουν τώρα οι πρόεδροι των ομάδων και κάνουν κουμάντο στην εθνική Ελλάδος, αυτό ρε παιδιά το θεωρώ τελείως απαράδεκτο. Και αυτά πληρώνουμε σήμερα. Όπως είπε και η κυρία, θα πάμε να κάνουμε ένα τάμα στον Άγιο Νικόλα στον Πειραιά ή σε οποιαδήποτε εκκλησία, πας και κερδίσουμε, ας πούμε. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά, δηλαδή τρελά πράγματα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Έλα. Γεια σου, Γιώργο. Γεια. Γιώργο από Πορτοράστη, καλά είσαι. Καλά είσαι, Γιώργο. Καλά είσαι. Ρε εσύ, Γιώργο, εγώ θα πω κάτι που είπε η κυρία λίγο έτσι και μου προξένησε λίγο την περιέργεια. Μάλλον διαφωνώ κάθετα σε αυτό που είπε, γιατί αυτό το οποίο ουσιαστικά ανέφερε ισχύει για όλες τις ομάδες και κάποιες ανταπεξέλθονται πολύ καλά πάνω σε αυτό. Μιλάω για όλες τις εθνικές. Καμία εθνική μέχρι τώρα δεν βρίσκεται και κάνει συχνές προπονήσεις και οι περισσότεροι παίκτες των ομάδων παίζουν εκτός των Άγγλων. Παίζουν στα ξένα πρωταθλήματα και ίσως και των Ιταλών. Όλες οι άλλες εθνικές, δηλαδή ακόμα και οι Ισπανοί παίχτες, παίζουν μισή στην Αγγλία, έτσι, μισή στην Ισπανία, μισή στην. Πώς το λέμε, μέχρι στην Ελλάδα παίζουν. Κάποιοι κάποτε παίζανε τουλάχιστον. Οι Γάλλοι παίζουν μισή στην Ισπανία, μιλάμε για τα μεγάλα ονόματα της εθνικής Γαλλίας, και οι άλλοι στην Αγγλία. Και βρίσκονται, όσες φορές βρίσκονται όλες οι εθνικές για να κάνουν την προπόνησή τους πριν από τα. Με συγχωρείς, ίδιες προπονήσεις κάνουν οι ελληνικές ομάδες με τη Ρεάλ, του Μπαρσελόνα, τη Σίτι, τη Τζέλσι. Όχι, δεν κατάλαβες τι λέω, Γιώργο. Όχι, δεν κατάλαβες. Η κυρία είπε. Ναι, ότι η ελληνική ομάδα πάει τέτοιες ομάδες. Το πρόβλημα της Ελλάδας είναι ότι επειδή παίρνουν από τις μεγάλες ομάδες, οι οποίες μεγάλες ομάδες δεν έχουν τόσους Έλληνες παίκτες και οι περισσότεροι Έλληνες παίκτες βρίσκονται στο εξωτερικό, δεν βρίσκονται συχνά για να κάνουν προπονήσεις. Ό,τι ισχύει για όλες τις υπόλοιπες εθνικές όλων των χωρών, ισχύει και για τη δικιά μας. Δεν είναι εξαίρεση. Αυτό είναι εδώ το θέμα. Και φέτος, ένα παραπάνω έχουν κάνει περισσότερες προπονήσεις και αγώνες, γιατί είχαμε και το Nations League. Βρεθήκανε περισσότερες φορές και παίξανε. Ναι, ναι. Έτσι. Δεν νομίζω ότι οφείλεται στο ότι δεν. Όλα τα χρόνια έτσι ήταν το γεγονός ότι πιο παλιά έπαιρνε 5 παίκτες από τον Παναθηναϊκό, 8 παίκτες από τον Ολυμπιακό και ξέρω εγώ άλλους τόσους από την ΑΕΚ. Οι οποίοι βρισκόντουσαν μεταξύ τους σε καθημερινή βάση και ξέρανε με κλειστά μάτια ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι άλλο πράγμα, αλλά και τότε δεν νομίζω ότι είχαμε και τις καλύτερες εθνικές ή τουλάχιστον σε ό,τι αφορά αποτελέσματα. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm.
κατά τα πυγνή μου γνώμη αυτό το πράγμα, ρε Γιώργο. Τώρα το άλλο είναι εσύ πάνω στο θέμα των εθνικών ομάδων. Κάποτε πήραμε ένα Ευρωμπάσκετ το 87 και κάποιοι το χρησιμοποιήσανε και το κάνανε κάτι, ρε Γιώργο. Κάνανε γήπεδα, αποκτήσανε παιδεία. Αυτό το έχουμε δει τόσες φορές. Εμείς στο ποδόσφαιρο το Euro δεν το εκμεταλλευτήκαμε. Δεν εκμεταλλευτήκαμε τίποτα, όπως και τις υποδομές του 2004 των Ολυμπιακών Αγώνων. Τίποτα. Δυστυχώς όλα ήταν μια αρπαχτή. Δυστυχώς από αυτό το πράγμα δεν υποφεληθήκαμε. Και φταίνε, γιατί σε αυτό το πράγμα έχω δει κάποιες συνεντεύξεις που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, γιατί έχουν ερωτηθεί οι παίκτες του 2004 της Εθνικής για αυτό το θέμα και όλοι τα χρεώνουν στην Ομοσπονδία. Δεν είναι έτσι. Έχουν και εκείνη μερίδιο ευθύνης. Γιατί όταν δεν μιλάς για μια δεκαετία και μου βγαίνεις μετά τη δεκαετία να κατηγορήσεις, δεν έχει νόημα. Σε ευχαριστώ πολύ, ε. Γεια σου, Γιώργη. Καλό απόγευμα. Καλά, για καλά. Έλα. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Κώστας Αεξής. Γεια σου. Λοιπόν, δεν έχω ακούσει πολύ τις εκπομπές σου. Κάτι λίγα που έχω ακούσει λόγω δουλειάς. Λοιπόν, δεν άντεξα σήμερα να πάρω για αυτά που ακούω με την Εθνική. Δεν μου λες, ρε Γιώργο, επειδή λένε για τον Αναστασιάδη. Δηλαδή θεωρούν ότι ο Αναστασιάδης έκανε καλή δουλειά με την Ιταλία, για να καταλάβω. Όχι ρε, όλοι γιατί... Όχι, το αντίθετο. Το αντίθετο θεωρούν. Γιατί ξέρω εγώ, επί μισή ώρα βλέπαμε να πάζει η Εθνική από την πλευρά του Ζέκα και μόνο όταν φάγαμε τρία γκολ έκανε κάποια αλλαγή. Ο Ζέκα πρώτα απ' όλα, για να καταλάβω, από πού και ως πού βρέθηκε δεξιμπάκ ο Ζέκα. Έλατε. Ο Φορτούνης από πού βρέθηκε σε τερφόρ. Για να το κλείνουμε αυτό το θέμα, ο μοναδικός που έπαιρνε στη θέση του ήταν ο Μπάρκας. Ακριβώς. Το έπαιρνε μόνο ο Μπάρκας. Ο Σιώβας τι δουλειά είχε. Ο Φορτούνης σε τερφόρ περπάταγε σε όλο τον αγώνα. Δηλαδή δεν τα βλέπουν όλα αυτά. Ο μόνος που έτρεξε από τη στιγμή που πήκε ήταν ο Σιώπης. Ο μόνος, ο οποίος με το που πήκε αλώνιζε μέσα. Είναι δυνατόν δηλαδή αυτοί οι παίκτες για μένα παίζουν στην Εθνική ίσα ίσα για να λένε είμαι παίκτης της Εθνικής. Για κανέναν άλλο λόγο, δεν τους ενδιαφέρει η Εθνική, αυτό μου δείχνουνε. Όταν βλέπω τον άλλο σε όλο τον αγώνα να περπατάει, σημαίνει ότι δεν τον ενδιαφέρει. Δεν είναι δυνατόν να τρέχουν οι μισοί και οι άλλοι μισοί να κάθονται. Έβλεπα μετά τον Παπασταθόπλο και τον Μανολά διαρκώς να δίνουν εντολές δεξιά-αριστερά που να δώσει το πακ την μπάλα. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Λες και ο άλλος περιμένει τον Παπασταθόπουλο να δει που θα του δείξει για να δώσει την μπάλα. Δηλαδή πράγματα, ο προπονητής δηλαδή τι δουλειά, τι ρόλο βαράει σε όλη αυτή την ιστορία. Κάθεται και βλέπει και τον ακούω να λέει να είναι μαζί μας ο Θεός και οι ιστορίες για αγρίους. Εντάξει, καλός ο Θεός να είναι μαζί μας ο Θεός, αλλά ρε μεγάλε, κάνε και μια ομάδα, βάλε τον κάθε παίκτη στη θέση του. Αυτά, ελπίζω σήμερα να μην δούμε αυτό το χάλι που είδαμε με την Ιταλία. Και όσο που λένε, που άκουγα τον Πίλη που έλεγε ότι δεν περιμέναμε τίποτα από την Ιταλία, δεν κατάλαβα γιατί να μην περιμένουμε. Τουλάχιστον περιμένουμε να παίξουμε λίγο μπάλα. Να δούμε, να πρεσάρουν, να κάνουν κάτι, να φέρουν μια αντίσταση. Εδώ παίξαμε με κάτω τα χέρια. Ξέρεις τι είπα εγώ, φίλε μου, χθες. Ότι το να μην ξέρει ο ένας παίχτης, να μην έχει άδεια τεχνική κατάρτιση, δεν μου λέει τίποτα, γιατί αυτό δεν μαθαίνεται. Έτσι γεννιέσαι. Έτσι δεν είναι. Αυτό που με στοχοδοτεί σε μένα είναι ότι δεν δουλεύουν για φυσική κατάσταση. Η οποία φυσική κατάσταση μπορεί να αποκτήσει με δουλειά. Ακριβώς. Βλέπεις εσύ κανέναν από αυτούς τους παίχτες να έχει όρεξη για δουλειά. Παραμύθια. Αυτό είναι. Αν θα δεις που είδατε όλοι τα παιχνίδια αυτά στο Champions League, στο Europa, όταν η μία ομάδα πρεσάριζε την άμυνα της αντιπάλου, έβλεπες πώς αλλάζανε η αμυντική την μπάλα. Με την ταχύτητα. Εκτός από ταχύτητα, δηλαδή φαινόταν ότι είχαν τεχνική, όχι με τι ευστοχία. Ευστοχία, ναι. Η δική μας. Τα έχουμε πει, τα έχουμε πει αυτά. Δεν είναι έτσι ρε γαμώτο. Σε ευχαριστώ πολύ, δε. Να σε καλά, για καλά.